Να ξεκινήσουμε από το νομοσχέδιο που θα έρθει αυτή την εβδομάδα προς ψήφιση στη Βουλή και αφορά στις τοπικές μονάδες υγείας. Να μας πείτε καταρχάς, να καταλάβει και ο κόσμος, τι περιλαμβάνει, τι θα αλλάξει, ποια είναι η στόχευση δηλαδή και αν τελικά προσπαθείτε να αποσυμφορήσετε τα νοσοκομεία όσο μπορείτε. Με το νομοσχέδιο αυτό, κυρία Αναστασοπούλου, επιχειρούμε μια σημαντική, κατά την άποψή μας, τομή στη λειτουργία και στην οργάνωση του συστήματος υγείας. Είναι ένα κενό το οποίο υπήρχε από την ίδρυση του ΕΣΥ. Δεν υπήρχε δηλαδή ανεπτυγμένος ο δημόσιος τομέας, οι δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας στα αστικά κέντρα. Υπήρχαν υπηρεσίες που πρόσφερε το πρώην ΙΚΑ ΕΟΠΗ, τα πολυατρία τα γνωστά, τα οποία υπέστησαν μια πολύ σημαντική συρρήκνωση και αποδιοργάνωση το 2014. Mm-hmm. Και ουσιαστικά σε ένα κενό φροντίδας επιχειρούμε με όρους δημόσιου συμφέροντος, με όρους διεύρυνσης της παρουσίας του ΕΣΥ, να αναπτύξουμε νέες αποκεντρωμένες δομές. Αυτές λέγονται, όπως είπατε σωστά, τοπικές μονάδες υγείας. Στην αρχή τα λέγαμε ιατρία της γειτονιάς. Αυτές θα είναι στελεχωμένες με οικογενειακούς γιατρούς, δηλαδή με γιατρούς τριών βασικών ειδικοτήτων, παιδιάτρους, παθολόγους και γενικούς γιατρούς. Θα έχουν όμως και άλλους επαγγελματίες υγείας που θα λειτουργούν ως ομάδα. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο καινοτομίας. Δηλαδή υπάρχουν νοσηλευτές, κοινωνική λειτουργία, επισκέπτες υγείας. Και ο στόχος αυτής της παρέμβασης δεν είναι απλώς να φιλτράρουμε την προσέλευση προς τα νοσοκομεία. Προφανώς χρειάζεται ενίσχυση, η δυνατότητα της ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας και της δυνατότητάς της να αντιμετωπίζει περιστατικά που μπορούν να διαχειριστούν σε πρωτοβάθμιο επίπεδο και δεν χρειάζεται να συνοστίζονται και να ταλαιπωρείται ο κόσμος στα ΤΕΠ των νοσοκομείων. Να σταθώ απλώς αυτό. Αυτό που παρατηρούσαμε όλα αυτά τα χρόνια είναι σε ένα νοσοκομείο, για παράδειγμα, το οποίο εφημερεύει, να γεμίζει από κόσμο που θα μπορούσε, για παράδειγμα, να κλείσει ένα ραντεβού. Δηλαδή, όποιος ήθελε, πήγαινε, έκανε και μία απλή ερώτηση με αποτέλεσμα να γίνεται αυτό που γινόταν όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να μου πείτε αν αυτό θα αλλάξει. Και αν αυτή η λογική ήταν λάθος. Η λογική ήταν σαφώς λάθος. Περίπου υπολογίζουμε ότι ίσως το 80% των περιστατικών που σήμερα συνοστίζονται στα ΤΕΠ θα μπορούσαν να διαχειριστούν και να αντιμετωπιστούν σε ένα προγενέστερο στάδιο. Σε το 80%? Ναι, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 70-80%. Αυτό για να συμβεί χρειάζεται πρώτον να αναβαθμίσουμε τη λειτουργία των σημερινών κέντρων υγείας και των αντίστοιχων δομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας που είναι στα αστικά κέντρα, τις δομές του παιδί δηλαδή, που μετά το νέο νομοσχέδιο θα ονομάζονται και αυτές κέντρα υγείας. Και κάνουμε μια πολύ σημαντική προσπάθεια να αναβαθμίσουμε τα εργαστήριά τους, να βελτιώσουμε τη δυνατότητα κλινικής και εργαστηριακής διερεύνησης των περιστατικών και κυρίως να θέσουμε κάποιες από αυτές σε 24ωρο λειτουργία. Ωραία. Πρόσφατα. Εδώ όμως θα πει κάποιος, κύριε Υπουργέ, ότι ο Έλληνας φορολογούμενος πληρώνει προκειμένου να έχει παροχές υγείας συγκεκριμένες και να μπορεί να επιλέγει κιόλα σε ποιο νοσοκομείο θα πάει. Η ελευθερία επιλογής πάβει να υπάρχει. Κοιτάξτε, η ελευθερία επιλογής δεν πάβει να υπάρχει. Για μας το πιο σημαντικό όμως είναι η εγγυημένη πρόσβαση. Αυτό είναι για μας το κρίσιμο ζήτημα, το οποίο δεν υπήρχε την προηγούμενη περίοδο. Ιδιαίτερα την περίοδο που ο κόσμος, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, είχε βρεθεί ανασφάλιστος, είχε χάσει το δικαίωμα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αυτό το δικαίωμα αποκαταστάθηκε εδώ και 1,5 χρόνο με τον νόμο 4368. Σήμερα οι ανασφάλιστοι πολίτες μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση και ισότιμη φροντίδα όπως και ασφαλισμένοι. Ενδεχομένως και με την ταλαιπωρία που υφίσατε και με τις επιβαρύνσεις που υφίσατε και οι ασφαλισμένοι. Αυτό λοιπόν που κάνουμε τώρα είναι, πρώτον, δημιουργούμε νέες αποκεντρωμένες δομές που πυρήνα τους είναι ο οικογενειακός γιατρός και η ομάδα υγείας και που έχουν στόχο τη συνεχή φροντίδα. Θέλουμε δηλαδή να ξέρει ο πολίτης ότι έχει μία δομή, ένα οικογενειακό γιατρό και μία ομάδα υγείας που είναι σημείο πρώτης επαφής με το σύστημα. Στην οποία δομή έχουν πρόσβαση όλοι. Όλοι. Εννοείται όλοι, χωρίς καμία διάκριση. Και η οποία δομή δίνει έμφαση όχι μόνο στην συνταγογράφηση, στην παρακολούθηση των χρονίων νοσημάτων, στις παραπομπές σε άλλα επίπεδα του συστήματος υγείας κλπ, αλλά κυρίως στην πρόληψη, στην αγωγή υγείας, στην παρέμβαση στην κοινότητα, στην κατοίκον φροντίδα. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή. Mm-hmm. Δηλαδή το σύστημα ήταν πολύ νοσοκομειοκεντρικό και πολύ εστιασμένο στην αντιμετώπιση της αρρώστιας. Αυτό που προσπαθούμε τώρα είναι να το αναδιοργανώσουμε, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη, στην
στην αγωγή υγείας, στην παρέμβαση στους ανθυγιεινούς παράγοντες του περιβάλλοντος, αν το πω έτσι πολύ γενικά. Αυτές οι τοπικές μονάδες υγείας, από τη στιγμή που το νομοσχέδιο θα έρθει στη Βουλή αυτή την εβδομάδα, πότε θα είναι έτοιμες να λειτουργήσουν? Κοιτάξτε, έχουμε ένα πλάνο ανάπτυξης αυτών των δομών. Έχει γίνει μια χωροταξική κατανομή τους, είναι 239 σε όλη τη χώρα. Τα κριτήρια είναι και κοινωνικά και υγειονομικά, δηλαδή παίρνουμε υπόψη μας περιοχές αστικού πληθυσμού, που κατοικεί αστικός πληθυσμός, δηλαδή είναι περιοχές... Παραδείγματα μπορείτε να μας πείτε? Ναι, είναι σε όλες τις πόλεις πρακτικά της χώρας. Είναι, να εξηγήσω ότι είναι μια παρέμβαση που σε αυτή τη φάση τουλάχιστον δεν αφορά κυρίως τον αγροτικό πληθυσμό, την ενδοχώρα. Εκεί υπάρχουν τα κέντρα υγείας, τα περιφερειακά τους ιατρία, προφανώς με τα προβλήματά τους και με τις δυσκολίες, ας πούμε, στελέχωσης που έχουμε, ειδικά στα νησιά, στις δυσπρόσιτες περιοχές. Με πολλές ελλείψεις, τα ξέρετε πολύ καλά. Συμφωνούμε απολύτως. Αλλά κατά την άποψή μας, το μεγάλο κενό φροντίδας σε πρωτοβάθμιο επίπεδο ήταν στα αστικά κέντρα. Αυτό πάμε να καλύψουμε τώρα. Αναπτύσσουμε λοιπόν σε περίπου 65 αστικές περιοχές της χώρας, πρακτικά σε όλους τους νομούς, σε όλες τις πρωτεύουσες των νομών και σε όλες τις μεγάλες πόλεις και τα αστικά κέντρα της επικράτειας. Αναπτύσσουμε λοιπόν 239 δομές. Αυτές έχουν ένα πληθυσμό αναφοράς που είναι περίπου 10 με 12.000 κατοίκους. Έχουν μια στελέχωση από 10 με 12 άτομα η κάθε μία. Στις επόμενες μέρες πιστεύουμε θα βγει η προκήρυξη για 3.000 προσλήψεις συμβασιούχων, γιατρών, νοσηλευτών και όλες τις άλλες κατηγορίες που σας είπα πριν, με διετή συν δύο περίπου χρόνια δυνατότητα, δηλαδή ουσιαστικά με μια τετραετή διάρκεια θητείας αυτής της σύμβασης, και η πληρωμή τους και τα λειτουργικά κόστη από τις νέες δομές θα καλυφθούν από ευρωπαϊκούς πόρους. Εκεί θέλω να σταθούμε τώρα, γιατί ξημέρωση μέρα, το είχαμε πει ότι άλλωστε θα έχουμε τον Υπουργό Υγείας και ήρθαν κάποιες πληροφορίες από την πλευρά των Βρυξελών που ουσιαστικά θέτουν ένα αμφιβόλο τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου προγράμματος. Λένε πως δεν είναι διασφαλισμένη. Κοιτάξτε, κύριε Αναστασοπούλου, είναι απολύτως διασφαλισμένη και γι' αυτό το λόγο και ίσως διορατικά δρώντας, πριν από λίγες μέρες με τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Χαρίτση, τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, κάναμε μία από κοινού δήλωση που παρουσιάσαμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί η χρηματοδότηση αυτού του τετραετούς προγράμματος. Είναι ένα τετραετές πρόγραμμα που στην αρχή μέσω από το τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Οικονομίας που αφορά τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, στη συνέχεια μέσα από τα ΠΕΠ των περιφερειών, όπου έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα που υπήρχαν με την Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία, της επιλεξιμότητας αυτών των δράσεων κλπ. Και στη συνέχεια από το ΠΟΥΔΟΕ, με μια σταδιακώς αυξανόμενη συμμετοχή και του κρατικού προϋπολογισμού, θα πάμε σε μια πορεία όπου στα μεν 4 πρώτα χρόνια χοντρικά η χρηματοδότηση αυτής της νέας, ας πούμε, λειτουργίας του συστήματος υγείας θα γίνεται με ευρωπαϊκούς πόρους και στη συνέχεια θα αναλάβει την ευθύνη τους πλήρως ο κρατικός προϋπολογισμός. Δεν πάμε να κάνουμε δηλαδή μια παρέμβαση η οποία θα μείνει μετέωρη και δεν θα έχει συνέχεια, γιατί θεωρούμε ότι είναι μια θεσμική αλλαγή που εκεί ακριβώς που πονάει το σύστημα υγείας, που ήταν το έλλειμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας. Θέλω να το τρέξουμε λίγο γιατί έχουν έρθει και πάρα πολλά ερωτήματα.